Λοιπόν, πάμε στον πρώην υπουργό, πρώην επίτροπο και βουλευτή, τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Καλημέρα σας. Καλημέρα και σε εσάς και σε όσους μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Καλημέρα. Ας ξεκινήσουμε με αυτό που είναι και η είδηση της τελευταίας στιγμής, κύριε Αβραμόπουλο. Πώς το βλέπετε και εσείς πώς εισπράξατε αυτή την ιστορία όταν ακούσατε για πρώτη φορά αυτό το θέμα με τα emails και την αμφισβήτηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης της επιστολικής ψήφου ως αδιαβλή του συστήματος? Προσέξτε, με μεγάλη καθυστέρηση η Ελλάδα μεταρρυθμίζει και τις εκλογικές διαδικασίες. Η επιστολική ψήφος είναι αδιάβλητη με τα όσα έχει προβλέψει το Υπουργείο Ιστορικών. Βεβαίως υπάρχουν ερωτηματικά υπό την έννοια ότι είναι ένα καινούριο σύστημα. Πρέπει να δοκιμαστεί. Προσωπικά εκτιμώ ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Έχει ληφθεί πρόνοια ώστε να είναι αδιάβλητες οι διαδικασίες. Θα το δούμε όμως και στην πράξη. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν νοσηρά μυαλά για να επιχειρήσουν να αξιοποιήσουν άλλες τεχνολογικές μεθόδους για να πανεύουν στην εκλογική διαδικασία. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Κύριε Αβραμόπουλο, να πάμε και στην επικαιρότητα. Είδατε, ακούσατε το πρόγραμμα του κυρίου Κασελάκη, το οικονομικό πρόγραμμά του, και αν ναι, τι σχόλιο έχετε να κάνετε? Έχει πάρα πολλά κενά και θα σας πω, εγώ δεν το βλέπω μέσα από αντιπολιτευτική διάθεση, αλλά νομίζω ότι είναι ένα πολύ πρόχειρο πρόγραμμα, δεν είναι τεκμηριωμένο, περισσότερο κερδίζει σε εντυπώσεις και λιγότερο στην ουσία. Η οικονομική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση αυτόν τον καιρό έχει δώσει τα πρώτα θετικά αποτελέσματα. Δεν αναφέρομαι μονάχα στους δείκτες, στην αναβάθμιση ελληνικής οικονομίας διεθνώς, αλλά σταδιακά αρχίζει και η βελτίωση στο εσωτερικό της χώρας. Το μεγάλο πρόβλημα βεβαίως είναι η ακρίβεια. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Δύσκολα καταπολεμάται. Θα την πληρώσει η Νέα Δημοκρατία την ακρίβεια, κύριε Υπουργέ? Αυτό θα αξιολογηθεί από τους πολίτες σαν να φτάσουμε στις εκλογές. Πιστεύω όμως ότι λαμβάνονται τα μέτρα και είναι τα καλύτερα που μπορούν να ληφθούν ώστε σιγά σιγά να περιοριστεί. Δεν είναι όμως μόνο η ακρίβεια. Ξέρετε, άλλο η ακρίβεια και άλλο ο πληθωρισμός. Η παγκόσμια οικονομία ασκεί μεγάλες πιέσεις αυτή τη στιγμή και στην Ευρώπη και στο ευρώ και σε εμάς. Έχουμε το μεγάλο πρόβλημα που έχει προκύψει με την αύξηση των τιμών εξαιτίας των όσων συμβαίνουν σήμερα στην Ερυθρά Θάλασσα, που θα σας θυμίσω ότι το 80% των πρώτων υλών που έρχονται στην Ευρώπη έρχονται από την Κίνα και πρέπει να κάνουν το κύκλο της Αφρικής. Βέβαια. Όλα αυτά μεταφράζονται σε μεγάλες αυξήσεις. Αυτό το βιώνει πάνω απ' όλα ο πολίτης, γιατί όλα αυτά εκεί καταλήγουν, στην οικογενειακή και ατομική οικονομία. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μεγάλη δυσφορία. Όλοι πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ, βλέπουμε την κατάσταση, επιχειρεί η κυβέρνηση να αντιθασεύσει αυτή την τάση, θα κριθεί ως εκ του αποτελέσματος αυτή η προσπάθεια. Αλλά ότι σίγουρα είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών, κανείς δεν το αμφισβητεί. Δεν είναι όμως μόνο στην Ελλάδα, είναι και αλλού. Δείτε τι συμβαίνει στη Γερμανία. Η Γερμανία, που είναι η λοκομοτίβα, είναι η ατμομηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας, έχει πει σε μια περίοδο ύφεσης. Αυτό σημαίνει ότι σταδιακά θα επηρεαστεί και η υπόλοιπη ευρωπαϊκή οικονομία. Άρα τα κέντρα που αποφασίζουν στις Βρυξέλλες πρέπει να σκύψουν με ιδιαίτερη προσοχή, διότι όταν κάτι φτάνει στην κοινωνία, από εκεί και πέρα ή εμπεδώνεται το σύστημα ή αμφισβητείται με αντιδράσεις κοινωνικές και βεβαίως βούτυρο στο ψωμί όλων εκείνων που αμφισβητούν και την ευρωπαϊκή πολιτική. Ξέρετε, είναι ένα πλέγμα θεμάτων που αφορούν στην οικονομία. Δεν είναι απλώς η τιμή ενός προϊόντος. Σωστά. Τώρα, μια και λέτε για την ευρωπαϊκή πολιτική, κύριε Αβραμόπουλε, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το ποια θα είναι η σύνθεση του νέου Ευρωκοινοβουλίου και κατά πόσο η ευρωπαϊκή ακροδεξιά θα δείξει τα δόντια της σε αυτές τις ευρωεκλογές. Έχουμε δει ότι προείσταται η Γαλλία με τη Λεπέν και τους νέους υποψηφίους της σε αυτή την ιστορία. Υπάρχει ο Όρμπαν, υπάρχει η Ιταλία. Και γενικά υπάρχει και η ελπίδα σε όλους αυτούς να βγει και ο Τραμπ στις εκλογές του επόμενου Νοεμβρίου στην Αμερική και έτσι να έχουμε μια παλινόρθωση αυτών των απόψεων και αυτών των θέσεων όσον αφορά και την παγκοσμιοποίηση και την Ευρώπη και την πορεία της Ευρώπης και την πορεία του κόσμου. Ξέρετε, γιατί με λίγα λόγια βάλατε το πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίσσεται αυτή τη στιγμή η πολιτική στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο. Επιτρέψτε μου να κάνω μια επίσκεψη.
αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και που πραγματικά έχει ανοίξει το δρόμο στο να προωθούνται οι δυνάμεις της ακροδεξιάς, δεν είναι κάτι καινούριο στην ιστορία. Είχε συμβεί και πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θυμηθείτε τη δημοκρατία της Βαϊμάρης, η οποία μαζί με το οικονομικό κράχ του 1929 στην Αμερική έφερε τα πρώτα δικτατορικά καθεστώτα στη Λατινική Αμερική και στη συνέχεια εξήχθησαν και στην Ευρώπη με Φράνκο, Σαλαζάρ, Χίτλερ κλπ. Θέλω να πω ότι στις δύσκολες περιόδους έρχεται αυτός που εκφράζει τον απόλυτο κρατισμό και που είναι συνήθως η ακροδεξιά, να δώσει απάντηση σε απλά ερωτήματα των πολιτών, ασφάλεια, σιγουριά, όλα αυτά όμως μέσα από τον λαϊκισμό, που σημαίνει τι. Λέω ευχάριστα πράγματα και σαν έρχεται η ώρα να τα πραγματοποιήσω, δεν μπορώ να το κάνω, αλλά έχω πάρει την εξουσία. Είναι μια γενικότερη παρατήρηση. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Η προσφυγική κρίση. Καταρχήν η οικονομική κρίση. Η προσφυγική, η υγειονομική και η ενεργειακή έχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό ανοίξει το δρόμο για να δυναμώνουν οι ακροδεξιές τάσεις. Γιατί? Γιατί δεν κατάφεραν πολλές από αυτές να τις τυθασεύσουν οι κεντρικοί ευρωπαϊκοί θεσμοί. Έζησα από κοντά, αγαπητοί μου φίλοι, την προσφυγική κρίση και ήμουν, αν θυμόσαστε, αυτός ο οποίος είχε την αποστολή, μιας και ήταν αρμοδιότητά μου, να βάλω τα θεμέλια της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ασφάλεια, το security δηλαδή, και το μετανάστευση. Ξέρετε πόσο δύσκολο ήταν να συνεννοηθούν 28 χώρες, διότι ακόμα και τώρα που μιλάμε, κάθε χώρα κοιτάει τα δικά της. Δεν έχουμε περάσει ακόμα στο στάδιο εκείνο που οραματίζονταν οι ιδρυτές της Ευρώπης ώστε να έχουμε ευρωπαϊκή ενότητα στις πολιτικές. Το είδαμε στο προσφυγικό. Ωραία, πάμε. Ξεκίνησε και στα εσωτερικά. Ξενοφοβία, και στο εσωτερικά. Ο εθνικισμός, ναι, και όλα αυτά. Και να γιατί δυναμώθηκε και ο Ορμπάν και βεβαίως βλέπουμε η κυρία Λεπέν, βεβαίως, η οποία αυτή τη στιγμή κερδίζει έναυση, αλλά και το Brexit, θα θυμίζω αυτό, συνέβη, έφυγε δηλαδή η Μεγάλη Βρετανία από την Ευρώπη, με τι σαν βάση της επιχειρηματολογίας των εχθρών της Ευρώπης? Το προσφυγικό. Βέβαια, αυτό λοιπόν έχει ανοίξει τον δρόμο. Σε μια περιπέτεια. Κύριε Βραμόπουλε, φαινόμενο Κασελάκης. Τι, νομίζετε ότι η άποψή σας ποια είναι? Έχει μια, θα αναπτύξει μια δυναμική? Αυτό θα φανεί από τον βαθμό που θα καταφέρει να πείσει έναν ευρύτερο χώρο της πάλε ποτέ αριστεράς, γιατί η αριστερά στην Ελλάδα έχει κλειδονιστεί. Της κεντροαριστεράς ενδεχομένως. Ας πούμε. Και ίσως η φιλοδοξία του είναι να δημιουργήσει έναν πόλο όμορο στην κεντροδεξιά, δηλαδή στο μέλλον να έχουμε τη μάχη του κέντρου. Θα τα καταφέρει όμως, διότι σίγουρα αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει κάτι. Να χτυπήσει στον πυρήνα της αυτήν την αριστερά όπως την γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια, με τις αποτυχίες της, τις αστοχίες της, ναι, κάτι που οδήγει στον ελληνικό λαό να την βάλει στο περιθώριο. Αλλά είναι αυτή η αριστερά. Και σε τελευταία ανάλυση, υπάρχει πλέον αριστερά? Τι θέλω να πω. Οι έννοιες αυτές έχουν από καιρό τώρα ξεπεραστεί. Η κύκλος ήτανε. Σωστά. Οι νέες ιδεολογίες προκύπτουν. Παρεμβαίνουν στη ζωή μας καινούργια πράγματα. Ο κόσμος τη ζητάει σωστή και αποτελεσματική διαχείριση της καθημερινότητας. Ερώτημα. Θα πείσει ότι το πρόγραμμά του ανταποκρίνεται. Έχει δουλειά μπροστά ο κύριος Κασελάκης και το κόμμα του, όποιο κόμμα προκύψει μέσα από τις διεργασίες που γίνονται στον ευρύτερο. Εσείς τον υποτιμάτε ως αντίπαλο ή όχι? Ξέρετε, ρωτάτε κάποιον που δεν υποτίμησα ποτέ κανέναν ως αντίπαλο. Και όταν τον αποκάλεσαν κύριο τίποτα κέρδισε το Δήμο. Τα θυμόσαστε αυτά. Θέλω να πω, δεν υποτιμάς ποτέ κανέναν. Όποιος υποτιμάει τον άλλον καμιά φορά επειδή φοβάται, μπορεί να τον βρει και μπροστά του. Θέλω να πω, τι μετράει? Άρα κατά εδώ αυτή την έννοια αυτή που τον λένε δεν ξέρει, είναι από την Αμερική, Αμερικάνοι και όλα αυτά κάνουν λάθος. Δεν σχολιάζω εγώ τι λέει ο ένας και ο άλλος. Εγώ δεν είμαι σχολιαστής προσώπων. Αναλύω και εκθέτω τη δική μου άποψη για πρόσωπα και καταστάσεις. Πρέπει να σας πω ότι από την ώρα που κατάφερε να μπει στο παιχνίδι και δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι προεκτάσεις της δικής του παρουσίας και το μέλλον, είναι ακόμα νωρίς, θα πρέπει να προσέχουμε. Δεν υποτιμάμε ποτέ κανένα. Γιατί δεν υποτιμάμε, αγαπητοί μου φίλοι? Γιατί όταν υποτιμάς κάποιον, υποτιμάς και εκείνους που τον στηρίζουν. Δηλαδή ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Είτε λέγεται, είτε είναι στην αριστερά ή οπουδήποτε αλλού. Σωστό. Εγώ πάντα το έλεγα αυτό. Βέβαια, από την ώρα βέβαια που κάποιος έχει κόσμο που τον πιστεύει, ας τον προσέξουμε. Μην τον υποτιμούμε, αλλά από την άλλη μεριά μην πιστέψουμε
ότι έρχεται και ο Μεσσίας, ο οποίος θα αλλάξει τα πράγματα, έτσι. Δεν υπάρχουν Μεσσίες πια. Τώρα, τι θα θεωρήσει το σνίκι της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές, κύριε Αβραμόπουλε, το 33% που πήρε στις προηγούμενες εκλογές, ένα ποσοστό πιο κάτω, αλλά με μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα κόμματα. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα κρατήσει τα ποσοστά της η Νέα Δημοκρατία, παρά το γεγονός ότι δέχεται μεγάλη πίεση από τα προβλήματα που έχουν ενδιάμεσα προκύψει. Σαν φτάσει ο πολίτης στην κάλπη, εκείνο που θα κυριαρχήσει θα είναι τι συμφέρει τον ίδιο και τον τόπο και πάνω απ' όλα πώς θα κρατήσουμε την πολιτική σταθερότητα που είναι απαραίτητη για τα επόμενα βήματα. Έχουμε μπει σε μια φάση τολμηρών μεταρρυθμιστικών αλλαγών. Κάνουμε ένα άλμα εξυγχρονιστικό και μεταρρυθμιστικό που προκαλεί αντιδράσεις, που όμως βάζει την Ελλάδα σε μια καινούρια εποχή. Κοιτάξτε, είναι τόσο ισχυρή αυτή η κυβέρνηση που μπορεί πραγματικά να πετύχει αυτό που δεν κατάφεραν άλλες κυβερνήσεις. Ακόμα και την ανασυγκρότηση του κράτους. Γίνονται βήματα, θέλει δουλειά, θέλουμε πολιτική σταθερότητα, έτσι ώστε στο τέλος αυτής της θητείας να κριθεί συνολικά. Μάλιστα. Δεν είναι λοιπόν οι ευρωεκλογές ο σταθμός που θα κρίνει την περαιτέρω πορεία της κυβέρνησης. Να πάει καλά η Ελλάδα, να σκεφτόμαστε και να ευχόμαστε, και από την άλλη μεριά να μπορέσουμε κάποτε να δούμε πιο ισόρροπη σχέση στο εσωτερικό του πολιτικού μας συστήματος. Γι' αυτό κλείνω μια παρατήρηση. Χρειάζεται η Ελλάδα και μια σοβαρή, ισχυρή αντιπολίτευση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αβραμόπουλε. Και εγώ καλημέρα και θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα.